Πολλέ γυναίκε θέλουν λύσει τα προβλήματά του. Και όταν τι αφήνει το σώμα του μετά από χρόνια αδράνεια, είμαι το πρώτο άτομο που σκέφτονται. Έρχονται πολλέ τελευταία και μου λένε: Ευαγγέλη, ήμουνα λεπτή, ήμουνα πιο αδύνατη, πιο Πλέον έχω βάλει 5, 10, 15 κιλά. Ή μερικέ φορέ τυχαίνει και αυτό, δεν έχουν βάλει καν. Αλλά μου λένε πω το σώμα του έχει χειροτερεύσει. Γιατί γίνεται αυτό. Άμα δεν βελτιωνόμαστε, παιδιά, Κορίτσια, κοπέλε και γυναίκε που με βλέπετε εκεί έξω, το σώμα δεν μένει στάσιμο. Είτε βελτιώνεται, είτε καλυτερεύει, είτε χειροτερεύει. Και με την αδράνεια, γιατί όσο μεγαλώνουμε, μειώνονται τα επίπεδα δραστηριότητά μα. Θέλουμε, δεν θέλουμε, μπαίνουν τα παιδιά στη μέση, μπαίνει η δουλειά στη μέση, η καθιστική ζωή, το ένα το άλλο. Στη διάρκεια του, τα μάξια δεν κινούμαστε τόσο περπατού, δεν κάνουμε τίποτα μετά από λίγο. Και αυτό που συμβαίνει είναι μαζί και με την αύξηση τη ηλικία, μεγαλώνουμε πέφτει η δραστηριότητα, πέφτουν τα επίπεδα των ομονών, μετά από λίγο καταλήγει, αν και να μην έκανε άσκηση, αυτό επιταχύνεται, χειροτερεύει. Καταλήγει και στο ίδιο βάρο να είσαι, πέφτει ο μυϊκό ιστό από την αδράνεια και ανεβαίνει το λίπο. Και στο ίδιο βάρο. Τι σημαίνει αυτό, Άμα πέφτει ο μυϊκό ιστό, πέφτει ο μεταβολισμό σου. Τα ίδια ανάτρωγε παχαίνει. Αλλά α πούμε δεν βάζει βάρο ανεβαίνει το λίπος στο ίδιο βάρος, δηλαδή χειροτερεύει η σύσταση, πέφτει ο μικρός τόσο και ανεβαίνει το λίπος, οπότε καταλήγεις με χειρότερες αναλογίες, πιο χαλαρή, πιο πλαδαρή, ακριβώς αυτό που δεν θες να είσαι και τώρα σκέψου να βάζεις και κιλά, τελείωσε. Αλλάζει το σώμα σου και χειροτερεύει με διπλή ταχύτητα. Και έτσι καταλήγουν πάρα πολλές γυναίκες και μου στέλνουν, Βαγγέλη, ξέρεις τι, νιώθω ακριβώς αυτό που λες στα βίντεό σου πω έχω χειροτερεύσει και εγώ δεν έκανα ποτέ άσκηση, αλλά πάντα είχα ένα καλό, ok, καλούπι, ένα οκ okay σώμα. Και τώρα είμαι σε αυτή τη φάση που δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω βγει εκτό φόρμα τελείω. Πονάνεται κιόλα μερικέ γιατί πέφτουν οι επιβαρύνσει, τι αρθρώσει. Μετά βγαίνουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα κι άλλα και όχι χειροτερεύει η κατάσταση. Αλλά καταλήγεται πάντα στο ίδιο προορισμό. Περιτό λίπο, πολύ χαμηλό μυκό ιστό. Περτά κιλά στην κοιλιά, περτά κιλά στου γλουτού, στου μυρού, σε όλα αυτά τα μέρη. Τι κάνει σε αυτή την περίπτωση. Δεν μπορεί να ξεφεύγει μια ζωή χωρί να κάνει τίποτα, γιατί όπω είπα, χειροτερεύει ή στο σώμα σου. Είναι το σημάδι, το καμπανάκι που χτυπάει, σου λέει το σώμα σου ξύπνα, πρέπει να κάνει κάτι επιγόντω και για να διώξει το περιτολίπο, αλλά και για να ξαναχτίσει τον μικό ιστό που έχασε και περισσότερο γιατί εύκολα χτίζει το μικό ιστό σαν έχει ένα πρόγραμμα. Αυτό που θέλει είναι από εκεί που δεν κάνει τίποτα να ξεκινήσει να ασκήσει Δύο φορέ την εβδομάδα να προοδεύει προπονητικά, να έχει ένα πρόγραμμα προπόνηση με αντιστάσει, με βάρη. Δεν θα γίνει με τυχαία προγραμματάκια, μαδικά κλικια και δεν ξέρω και, εγώ τι, και τι, όχι και πιλάτε. Κανεί ποτέ δεν έσυξε με πιλάτε. Θέλει το πρόγραμμα με αντιστάσει, με βάρη, να προοδεύει από εβδομάδα σε εβδομάδα, ακόμα και στο σπίτι. Γίνεται ότι το 60% των γυναικών τρέχει τα προγράμματα του στο σπίτι, το άλλο 40% σε γυμναστήριο, είναι τι προτιμά. Αλλά θέλει να προοδεύει, αυτό είναι που δίνει το ερέθμα σώμα για σύσφιξη, σχήμα και αναλογίε, μέσω τη προπόνηση. Και μετά να ελέγχει τι ερμηδούλε σου για να χάνει λίπο. Να μπαίνει ένα μικρό λιματάκι για να χάνει λίπο. Αν δεν κάνει αυτά τα δύο, δεν πρόκειται να αλλάξει. Απλά θα χειροτερεύει ακόμα περισσότερο το look. Ο χρόνο είναι εναντίον μα. Δεν είναι μαζί μα ο χρόνο. Ο χρόνο είναι εναντίον μα. Οπότε πρέπει να αντισταθεί. Αλλιώ, αν τον αφήσει τον χρόνο να σε παίρνει από κάτω, θα μου στέλνει κι εσύ σε λίγο και θα μου λε: Βαγγέλη, χαλάρωσα. <laughs> Πλέον είμαι πλαδαρή. Τι να κάνω. Άκουσα προσεκτικά.